Κυρίες και κύριοι, η σύνοδος την οποία είχαμε σήμερα ήταν εκπληκτική, με πολύ καλά αποτελέσματα. Ήταν η πρώτη μας φορά και ήταν μια πρωτοβουλία του Προέδρου Μπαρόζο και φυσικά της Προεδρίας του Συμβουλίου. Αφορούσε τις χώρες της Ευρωζώνης και υπήρχε και η παρουσία του Προέδρου Γιουνκέρ και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κύριο μέλημά μας ήταν να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη η οποία μας ενώνει σε αυτό το πλαίσιο της κρίσης και φυσικά την ανησυχία μας για το ευρώ. Η σύνοδος αυτή είχε ως αίτια της την κρίση την οποία διερχόμεθα και φυσικά πρέπει σε αυτές τις δύσκολες ημέρες να την αντιμετωπίσουμε. Χρειάζονται απτά μέτρα, χρειάζεται ενότητα και αυτό το συνειδητοποιήσαμε σήμερα. Το σχέδιο το οποίο παρουσιάζουμε θα πρέπει να υιοθετηθεί από κάθε κράτος μέλος, φυσικά με την εκάστοτε ευελιξία η οποία σχετίζεται με τους εθνικούς κανόνες και με την τοπική πραγματικότητα. Όμως πρόκειται για μια κοινή δράση την οποία αναλαμβάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την αρτιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις πτυχές της κρίσης. Τι θέλουμε? Θέλουμε να ξαναδώσουμε τη δυνατότητα δανεισμού στις τράπεζες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την οικονομία, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα νοικοκυριά, να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση και να δώσουμε τα κύρια κίνητρα για επενδύσεις στις επιχειρήσεις, κάτι που είναι σημαντικό για την ανάπτυξη. Δεν μπορεί να υπάρξει αηφόρος ανάπτυξη και υγιής οικονομία χωρίς υγιή οικονομικά πρότυπα. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα απαραίτητα για τις τράπεζες, έτσι ώστε να έχουμε εκείνα τα οικονομικά μέσα και οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν τους δικούς τους πόρους. Σε αυτό αποσκοπούν τα μέτρα τα οποία θέλουμε να πάρουμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα πολύ αυστηρά την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε συμφωνίες και με τις υπόλοιπες τράπεζες των ανεπτυγμένων χωρών και έτσι έχουμε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο. Ο κύριος Τρισέ μας διαβεβαίωσε ότι επιθυμεί την μετάβαση στην ομαλότητα και εμείς φυσικά υποστηρίζουμε τις προσπάθειές του. Πέρα από αυτό, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι οι υγιείς τράπεζες θα μπορέσουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να δανείζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, οι χώρες της Ευρωζώνης θέλουν να εγγυηθούν την επανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Μέχρι την 31 Δεκάτου 2009 θα διαρκέσει αυτή η προσπάθεια και θα είναι διαρκής. Σχετίζεται με τις συνθήκες της αγοράς. Δεν είναι ένα δώρο προς τις τράπεζες, ξέρετε. Είναι ένας τρόπος να τους επιτρέψουμε να λειτουργήσουν επ' ωφελία των οικονομιών μας. Με αυτό το πνεύμα θα ζητήσουμε από καθένα κράτος μέλος να αναλάβει απτές δεσμεύσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Επιπροσθέτως, τα κράτη-μέλη τα οποία θα το επιθυμούν θα μπορέσουν να ενισχύσουν το κεφάλαιο των τραπεζών με την ανάληψη τίτλων ή μετοχών μέσα από μια συγκεκριμένη χρηματοοικονομική δομή, διασφαλίζοντας έτσι ένα καινούριο πλαίσιο και έτσι τα κράτη θα διασφαλίσουν και τη δική τους συμμετοχή. Τέλος, θέλουμε να δηλώσουμε με σαφήνεια ότι στηρίζουμε τις τράπεζες και να στηρίξουμε ότι μια ενδεχόμενη πτώχευση των τραπεζών θα ήταν καταστροφική. Την προηγούμενη εβδομάδα σώθηκαν αρκετοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, φυσικά. Σίγουρα, τα αποτυχημένα management θα περιθωριοποιηθούν. Πρέπει να είμαστε προληπτικοί και αυτή η παρέμβαση δεν θα γίνει αντικείμενο κερδοσκόπων. Σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε ένα καινούριο ήπιο σύστημα. Δημιουργούμε μια βοήθεια για τις τράπεζες. Είναι κάτι εφάμιλο με αυτό που συνέβη και στις ΗΠΑ. Στο επόμενο
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα μπορέσουμε να δούμε εάν τα απαραίτητα μέτρα έχουν ληφθεί και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Μπαρόζο για τη συμβολή του και για το σημαντικό του ρόλο όσον αφορά την υιοθέτηση αυτών των καινούριων λογιστικών προτύπων και την επόμενη φορά, στην επόμενη συνάντησή μας, δηλαδή την Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη θα δούμε εάν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό συγκεκριμένο με τη βοήθεια του Προέδρου του Eurogroup της Ευρωζώνης, με τη βοήθεια του Προέδρου του κυρίου Τρισέ, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια λειτουργική κυψέλη, ένα καινούριο πλαίσιο, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Κανένα από αυτά τα μέτρα δεν θα ληφθεί μεμονωμένα, καμία χώρα δεν θα δράσει αυτόνομα, αλλά όλα αυτά τα μέτρα θα υιοθετηθούν με σωστό τρόπο από τις χώρες της Ευρωζώνης, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της αγοράς, η οποία βρίσκεται σε κρίση. Τα μέτρα αυτά θα πάρθουν χωρίς καμία καθυστέρηση. Στη Γαλλία, ήδη από αύριο, με τον Πρωθυπουργό Φιγιόν, θα έχουμε μια έκτακτη συνέλευση το απόγευμα και σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο θα δούμε το καινούριο πλαίσιο μετάβασης στην καινούργια δομή και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Γερμανία, η Ιταλία και άλλες χώρες θα παρουσιάσουν τον εθνικό τους μηχανισμό. Σήμερα είναι η ώρα της Ευρώπης και της Ενότητας. Αύριο η κάθε μία χώρα θα ανακοινώσει τα εθνικά μέτρα. Οι τράπεζες, όλοι οι παίκτες της αγοράς, θα πρέπει να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του διακυβεύματος. Έχουμε μια πολύ σημαντική ευθύνη όσον αφορά την Ευρωζώνη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Η ενότητά μας, η θέλησή μας είναι απόλυτη.